πρόεδρο Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Γεια σας. Καλημέρα κύριε Παγώνη, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Παρά τις αντικσότητες που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο διάστημα με την πανδημία και την οικονομική κρίση, εμείς είμαστε εδώ για άλλη μια χρονιά να πρημοδοτήσουμε την τέχνη και τον πολιτισμό, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις νοηματοδότησης της ζωής μας. Θέλουμε να αποτελούμε μια πνευματική κυβωτό όπου θα διασώζεται ο δημιουργικός διάλογος, η πολυφωνία, ο επικοδομητικός σχολιασμός και η διανοητική εγρήγορση. 240 περίπτερα εδώ στο Ζάπιο, μια ρεκόρ φέτος περιπτέρων. Είναι αυτός... ρεκόρ φέτος, ναι, ρεκόρ, γιατί την προηγούμενη χρονιά ήταν πάλι μια πολύ καλή χρονιά που ήταν 165 περίπτερα. Φέτος έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Αυτό 240 περίπτερα σημαίνει ότι είναι πάνω από 350 εκδοτικοί οίκοι, γιατί υπάρχει συνεργασία στο κάθε περίπτερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι όλος ο εκδοτικός κόσμος βρίσκεται εδώ, στο Ζάπιο. Οπότε λειτουργείται από σήμερα το απόγευμα, ξεκινάει, τι ναι. ώρα, από και μέχρι 18... Ναι. Από σήμερα θα είμαστε εδώ, 2 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε το απόγευμα, μέχρι τις 18 Σεπτέμβρη. Και ελπίζουμε να πλημμυρίσει εδώ το Ζάπιο από αναγνώστες, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού. Η καρδιά του πολιτισμού όλες αυτές τις μέρες θα χτυπάει εδώ στο Ζάπιο. Να πούμε και για το αφιέρωμά μας. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή που άλλαξε τη φυσιογνωμία του νέου ελληνισμού και αποτελεί κεντρικό αφιέρωμα. Παράλληλα, θα έχουμε αφιέρωμα με τίτλο «Διαφορετικότητα και ρατσισμός. Θεματική ενότητα που αποτελεί σημαίνον ζήτημα των καιρών μας και επιθυμούμε να διατυπωθούν από αυτού κρίσιμα ερωτήματα και προβληματισμοί και να γίνουν συζητήσεις ώστε να διαβγάσουν κέρια και ουσιαστικά το θέμα». Τέλος, θα έχουμε ένα εκτενές αφιέρωμα στον αρχιτέκτονα του ελληνικού θεάτρου και τεράστιου διαμετρήματος λογοτέχνη, Ιάκωβο Καμπανέλη. Μάλιστα. Σας καλούμε όλους να ενισχύσετε με την παρουσία σας την προσπάθειά μας.